Γεια σας! Α, τον βρήκε στον δρόμο. Νομίζαμε δεν θα έρθει τελικά. Τι λες, μωρέ, εγώ είμαι Εγγλέζος στα ραντεβού μου. Είχαμε πει 9.30 και είναι 11.30. Ναι, ώρα Αγγλίας όμως είναι 9.30. Είχαμε πει να βρεθούμε νωρίς να ανταλλάξουμε δώρα για τις γιορτές. Δεν τρέπεσαι να κρατάς τη μάνα σου μέχρι τέτοια ώρα? Πήγαινε για ύπνο, ρε μαμά. Τι ύπνο, ρε κακομοίρη. Έχω να πάω στο Ρέμο και με καθυστερείς. Ντροπή σου. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Ρέμου και ελπίζω να το πει απόψε. Παιδιά, ήθελα πάρα πολύ να έρθω νωρίτερα, αλλά μου έτυχε κάτι. Τι? Ένα πολύ καλύτερο πάρτι και προτίμησα να πάω εκεί. Τέλεια, ευχαριστούμε, ρε. Έλα, ρε παραπονιάρη, αφού ξέρεις ότι εσένα ειδικά σε έχω σαν αδερφό μου. Είμαι αδερφός σου. Ναι, γι' αυτό σε έχω έτσι. Λογικό δεν είναι? Ελπίζω να πέρασες τέλεια στο πάρτι για το οποίο έγραψες την οικογένειά σου. Ρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα όντως τέλεια. Θύμησε μου όμως ποια είσαι εσύ. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Μπορείς να καταλάβεις πότε κάνω πλάκα, γιατί το τελειώνω πάντα με αχα, καλό, ώστε να είναι σαφές ότι κάνω πλάκα. Συγγνώμη, είμαι η οικογένειά σου. Είμαι η γυναίκα του. Του πατέρα μου. Αυτή είναι η μάνα σου. Αυτή είναι η μάνα μου. Δεν βγάζω άκρη. Είμαι η γυναίκα του αδερφού σου. Έχω παντρευτεί τον αδερφό σου. Με έχεις δει 3.000 φορές. Γιατί δεν σε θυμάμαι στο γάμο? Γιατί δεν ήρθες? Μας πήρες τελευταία στιγμή να μας πεις ότι σου έτυχε ένα πολύ καλύτερο πάρτι και προτίμησες να πας εκεί. Λοιπόν, δώρα! Πάμε να ανταλλάξουμε δώρα! Για πάμε, γιατί όπου να είναι βγαίνει η Φουρέιρα. Πρώτη και καλύτερη μανούλα μου, που ξέρω πως θα της αρέσουν οι μεγάλες τηλεοράσεις να βλέπει τις σειρές της, γι' αυτό. Δεν το πιστεύω. Σου πήρα μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο για όταν πάρεις καινούργια τηλεόραση. Δεν το πιστεύω. Μου πήρες μπαταρί Α. Γιατί δεν έχει δεύτερη? Γιατί η μάνα είναι μόνο μία. Τέλεια. Εγώ επειδή ξέρω πόσο σου αρέσουν τα κινητά και τα smartwatches, άκου τώρα τι τρελό σκέφτηκα. Σου πήρα ακριβώς αυτά που σου αρέσουν και όχι κάτι από το περίπτερο με 3 ευρώ. Αλλά εγώ είμαι και περίεργη. Wow! Ένα Samsung Galaxy S23 FE και ένα Samsung Galaxy Watch 6. Δεν έπρεπε. Ισχύει, δεν έπρεπε. Και τώρα το δώρο μου για τον πιο αγαπημένο μου αδερφό. Είμαι ο μόνος σου αδερφός. Άρα και ο πιο αγαπημένος μου. Και επειδή είσαι ο Big Brother μου, σου πήρα μία κορνιζαρισμένη φωτογραφία του πρόδρομου Καθηνιώτη, νικητή του πρώτου Big Brother, ο οποίος διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση εστίασης στη Σκόπελο. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Απλά είμαι 2 χρόνια μικρότερό σου και το πρώτο Big Brother το κέρδισε ο Τσάκας. Τώρα σημασία έχει ποιος κέρδισε το πρώτο Big Brother ή να μου δώσει το δώρο μου. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια μηχανή Canon Mirrorless EOS R6 με φακό 24-105, μιας και εγώ δεν είμαι τσιγκούνης. Ωραία. Αν δεν ήσουν τσιγκούνης, ωστόσο, θα μπορούσες να μου έχεις πάρει και μια θήκη. Δεν το εκφράζω σαν παράπονο, απλώς σαν κάτι που σηκώνει βελτίωση. Το λέω σαν φίλος. Είμαι αδερφός σου. Δεν βλέπω να έχεις άλλο δώρο όμως. Επειδή πήγα και σου πήρα easy κουζινομηχανή, πες μου ότι μου πήρες και εσύ κάτι, αλλιώς αντί για δώρα θα ανταλλάξουμε μπουνιές. Όπως έλεγε και ο πρόδρομος, cut cut. Εννοείται και σου πήρα δώρο. Σου πήρα. Αυτό το δόντι. Γιατί? Τι γιατί? Το αφήνεις κάτω από το μαξιλάρι και μπουμ! Λεφτά από την εράιδα των δοντιών. Ζεστό κασέρι. Ορίστε. Είμαι εντάξει, κράτα το. Μαζί με την κουζινομηχανή σου, γιατί ούτε εγώ είμαι τσιγκούνα σαν εσένα. Ωραία. Αν δεν ήσουν τσιγκούνα ωστόσο, θα μπορούσε να μου έχεις πάρει και μία θήκη. Για το δόντι μου που ξεκόλλησε. Δεν το εκφράζω σαν παράπονο, απλώς σαν κάτι που σηκώνει βελτίωση. Ναι, δεν θα τη βγάλεις έτσι και φέτος, επειδή σε ξέρουμε, είχαμε συμφωνήσει 50 ευρώ ελάχιστο budget και να μην είναι πάλι δώρα που έχουν βγει από το στόμα σου. Πω, ναι, μου είχε δώσει τσίχλα πέρσι. Πότε τα συμφωνήσαμε αυτά? Στην προηγούμενη μάζοξη που πάλι έλειπες. Θα έπρεπε να ήσουν εδώ. Το οποίο είναι επίσης τραγούδι του Ρέμου και πλέον πάω ξεκάθαρα για το δεύτερο πρόγραμμα. Τσακίσου να πάρεις δώρα της προκοπής για την οικογένειά σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την οικογένεια. Εντάξει, χαλάρωσε, Vin Diesel, θα πάω. Φτιάξτε μια λίστα με όλα τα μαγαζιά που πήγατε για τα δώρα μου να τα πάρω σβάρνα. Σε ένα μαγαζί πήγαμε. Ποιο? Δεδομένου ότι όλα τα πακέτα και σακούλες που σου δώσαμε έγραφα να παίξω πλαίσιο. Ναι. Στο πλαίσιο. Και τώρα πια με το Δια 4, το νέο τρόπο πληρωμής στο πλαίσιο, δεν έχει καμία δικαιολογία. Είναι αυτό που αγοράζω εγώ και τα πληρώνω με Δια 4? Μ' αρέσει. Όχι, είναι αυτό που αγοράζεις εσύ και πληρώνεις πάλι εσύ, απλά σε 4 άτοκες δόσεις. Και να είσαι large γενικά. Έχει gadget, ηλεκτρικές συσκευές, δώρα τεχνολογίας, παιχνίδια, στολίδια για το σπίτι. Ελπίζω να έχει και το Ρέμο, γιατί δεν τον προλαβαίνω πλέον. Γενικά, απίστευτη ποικιλία. Απίστευτη ποικιλία, όντως. Αχα, καλό. Μάλιστα. Ωραία. Αηδίασα τόσο πολύ με αυτό το αστείο που έκρυψα το πρόσωπό μου για να μην με δεις. Ρέμος. Και τώρα giveaway. Αν σας άρεσαν τα δώρα που κάναμε στο Διονύση, επειδή εκείνος δεν τα αξίζει, μπορείτε να πάτε στο Instagram του και να ακολουθήσετε τα βήματα στη Λεζάντα για να τα κερδίσετε. Έτσι δεν είναι, πεθερούλα μου? Ποια?
Ποια είπαμε ότι είσαι εσύ?